Είμαστε με τον υποψήφιο βουλευτή Λέσβου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Άρη Χατζηκομινό. Κύριε Χατζηκομινέ, παρότι ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, ξάφνιασε το γεγονός ότι κατεβαίνετε υποψήφιος βουλευτής. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Η απόφαση αυτή ουσιαστικά από την πλευρά μου λήφθηκε 2 χρόνια πριν. Όταν και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό. Δεν ήμουν πλέον τότε αντιπεριφερειάρχης, ήμουν περιφερειακός σύμβουλος και από εκείνη τη στιγμή, μετά από αυτή την κουβέντα, είχα την αίσθηση ότι θα μου ζητηθεί να συνδράμω στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές που τα ακολουθούσαν. Πράγματι, αυτή η διαίσθησή μου βγήκε αληθινή, γιατί γνωρίζω εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή από το καλοκαίρι το προηγούμενο, ότι θα ήμουν υποψήφιος βουλευτής. Έχοντας όλα αυτά τα χρόνια δηλώσει την παρουσία μου στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πάντα ενεργητικά, δεν αρνήθηκα ποτέ τις προκλήσεις, όσο δύσκολες κι αν ήταν, ήταν αυτονόητο ότι αυτή η τιμητική πρόταση δεν υπήρχε περίπτωση να μην τύχει αποδοχής από την πλευρά μου. Ήταν λοιπόν μεγάλη τιμή για μένα και με μεγάλη αγάπη πραγματικά θα δώσω αυτή τη μάχη, συντασσόμενος με τη Νέα Δημοκρατία όπως κάνω πάντα και με έναν Πρωθυπουργό που τον πιστεύω πραγματικά ότι ήταν ο πιο ικανός ηγέτης που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα αυτή την τετραετία με τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όλα αυτά που έφεραν ενεργειακή κρίση, πρόβλημα στην ενέργεια, επισιτιστική κρίση, ακρίβεια. Πιστεύω ότι ήταν ένας ικανός πρωθυπουργός, άξιος να διαχειριστεί τις τύχες της Ελλάδας και είναι τιμή για μένα που αυτή τη στιγμή δίνω τη μάχη μαζί του. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεται από τον κόσμο? Το κλίμα το οποίο εισπράττω είναι αυτό που πάντα εισέπρατα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω 35 χρόνια ενεργούς παρουσία στα κοινά αυτού του τόπου. Συναντώ πραγματικά ανθρώπους που μου δείχνουν την εκτίμησή τους και την αγάπη τους και αν θέλετε αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί είναι αυτό που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις την προσπάθεια. Έχοντας την δυνατότητα να αποτελώ όλα αυτά τα χρόνια ένα κύτταρο αυτής της κοινωνίας, ζώντας εδώ, εργαζόμενος εδώ, μεγαλώνοντας τα παιδιά μου εδώ, μπορώ αυτό να το αποδέχομαι, είτε θετικά είτε αρνητικά. Μπορώ όμως να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η θετική αποδοχή είναι τεράστια. Και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο και για το αποτέλεσμα των εκλογών και σε προσωπικό επίπεδο της 21ης Μαΐου. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτει ο κόσμος σε εσάς και ποια είναι εκείνα που θα βάλετε εσείς σε προτεραιότητα? Μπορώ να το πω και δεν είναι εγωιστικό ότι γνωρίζω όπως και κάθε Λέσβιος πολίτης, Λίμνιος ή Αγιοστρατήτης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος. Άρα οι προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να θέτει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει αυτό το νησί με τις ανάγκες του και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο εγώ θεωρώ το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος είναι το δημογραφικό. Και δεν θα πω για το δημογραφικό απλά μόνο πανελλαδικά, που όντως υπάρχει πρόβλημα και το έδειξε και η τελευταία απογραφή, αλλά θα σταθώ εδώ, σε αυτό το νησί, σε αυτά τα νησιά και αναφέρομαι και στη Λίμνο, διότι και αυτή μειώθηκε ο πληθυσμός της, παρά το γεγονός ότι αναπτυξιακά, όσο αφορά τον τουρισμό, έχει μια άλλη ανάπτυξη. Είναι εντελώς διαφορετικό το νησί της Λίμνου και εκεί όμως είχαμε μείωση 600 κατοίκων σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Άρα, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς εδώ στην Παραμεθόριο το δημογραφικό πρόβλημα ενισχύοντας τον ντόπιο πληθυσμό, διότι εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας ότι μπορείς το δημογραφικό να το αντιμετωπίσεις κατά κύριο λόγο με μετανάστες. Πιστεύω ότι το στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε και να δυναμώσουμε είναι το ελληνικό στοιχείο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από πραγματική ανάπτυξη αυτού του τόπου. Ξέρετε, η ανάπτυξη είναι μια παραξηγημένη έννοια, την οποία τη χρησιμοποιούν όλοι προεκλογικά, είναι μέσα σε τίτλους συνδυασμών, αλλά στην ουσία, εκ του αποτελέσματος, δείχνει τουλάχιστον για τον τόπο μας μια έννοια κενή περιεχομένου. Και θέλω να γίνω σαφής και να μην είμαι απλά θεωρητικός.
δεν μπορώ να δεχθώ ότι η Λέσβος, μιας και μιλάμε τώρα από τη Λέσβο, μπορεί να είναι το τελευταίο νησί στο Αιγαίο. Οι όποιες πολιτικές εφαρμόζονται, ακόμα και οι οριζόντιες, αφορούν όλα τα νησιά του Αιγαίου. Δεν είναι τυχαίο που τούτο το νησί δεν μπορεί να ξεφύγει από την κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είμαστε πραγματικά άξιοι της μοίρας μας. Κάτι κάνουμε λάθος. Ενώ, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ευκαιρίες που τις δίνει αυτός ο Άγιος Τόπος ως νησιά με τρομερές φυσικές ομορφιές, με θερμαλισμό, με προσκυνηματικό τουρισμό, γαστρονομία, φυσιολατρεία, έχει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να στερείται αυτό το νησί σε σχέση με τα άλλα. Είναι ένας πραγματικά ευλογημένος τόπος. Και ενώ δίνονται πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν για την τουριστική παραδείγματος προβολή, δεν έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ή μάλλον έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα προς τα κάτω. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά. Άρα θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε παντελώς τη φιλοσοφία μας. Να αφήσουμε την πολιτική αυτή να τη χαράσουν αυτοί που είναι ιδιαίτερα γνώστες με το, ξεκινώντας αφού ξεκίνησαμε τον τουρισμό, με τον τουρισμό. Δηλαδή είτε αυτοί είναι τουριστικοί πράκτορες, είτε αυτοί είναι ξενοδόχοι, είτε ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, όλοι αυτοί που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς μπορείς να αναπτύξεις το τουριστικό προϊόν και να το κάνεις προσιτό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καταλήξει να λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια και δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό. Αυτό δείχνει ότι εμείς περιοριζόμαστε στην προσέλκυση φθηνού τουρισμού. Αυτό το κόστος, το οποίο είναι πραγματικό και σίγουρα δεν έχει αντιμετωπιστεί με τις ενισχύσεις οι οποίες δίνονται, δεν είναι η βασική αιτία του προβλήματος που έχουμε. Δηλαδή, άλλα νησιά που έχουν ακριβό τουρισμό και προσελκύουν ακριβούς τουρίστες, για να το πούμε λαϊκά, τι είναι αυτό που μπορούν να προσφέρουν που δεν το έχει Λέσβος? Άρα, δεν μπορούμε να σταθούμε στο φθηνό τουρισμό μόνο και να μείνουμε μόνο στο πόσο Τούρκοι, που τους καλοδεχόμαστε και είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούμε όμως να περιοριστούμε μόνο στην ικανοποίηση από το πώς οι Τούρκοι θα έρθουν από απέναντι. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τη φιλοσοφία μας και να διαχειριστούμε τα χρήματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό. Γιατί ανεξάρτητα από τις πόσες αφίξεις έχουμε κάθε χρόνο, αυτό που είναι σημαντικό είναι το τι αφήνουν αυτές οι αφίξεις. Μπορεί να είναι λιγότερες οι αφίξεις, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον τόπο. Και πάμε σε μια άλλη παράμετρο, για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά. Το σχέδιο είναι να αλλάξουμε φιλοσοφία, το δεύτερο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη αυτού του τόπου και άρα νέες θέσεις εργασίας και σε αυτή την περίπτωση να τονώσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού, να μένουν τα παιδιά μας εδώ, όταν δεν έχουμε συνδέσεις ακτοπλοϊκές. Δεν μπορεί, δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας όταν δεν έχουμε συγκοινωνίες. Ξέρω ότι είμαστε στην άκρη του Αιγαίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Και επειδή οι εφοπλιστές, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος και σίγουρα δεν θα μας κάνουν τη χάρη εάν δεν έχουν αντάλλαγμα, πέρα από τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται γενικά και σε οριζόντια βάση, εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε επιδοτήσεις ή να αναθεωρηθούν τα κίνητρα που δίνονται εκεί οι επιδοτήσεις, αφού μας βάλαν ως άγονες γραμμές, για να μεγαλώσουμε και να μεγενθύνουμε το χρονικό ορίζοντα της σύνδεσης του νησιού μας, των νησιών μας γενικότερα, των τριών, του νομού μας, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Αν σήμερα έχουμε σύνδεση, παραδείγματος χάρη, με τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, για 3 μήνες, 4, με επιδοτούμενες γραμμές, να δουν, να αναθεωρήσουν τη χρηματοδότηση, ώστε αυτές οι 3-4 μήνες αρχικά να γίνουν 4-5 και με ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση του νησιού μας. Δεύτερον, είναι αδιανόητο να μιλάμε
ότι θα αναπτύξουμε τον τόπο μας όταν η Μυτιλήνη μας, η Λέσβος, έχει ένα απαρχαιωμένο εργοστάσιο που δεν καλύπτει ενεργειακά το νησί, αλλά βιώνουμε τα τελευταία 20 χρόνια, λέω για τα τελευταία 20 χρόνια γιατί έγινε μια προσπάθεια κατασκευής νέου εργοστασίου που δεν καρποφόρησε για λόγους, θα έλεγα, μικροπολιτικής, γιατί ο καθένας αρνιόταν να αποδεχθεί μια σύγχρονη μονάδα κοντά στον τόπο του και στο χωριό του, και να έχουμε διακοπές, να μην έχουμε ενέργεια και να μιλάμε για ανάπτυξη του τόπου μας, τουριστική, όταν μέσα είτε φυσάει 7-8 μποφόρ αέρας, έχουμε πτώσεις των δικτύων και διακοπές ρεύματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά το ίδιο και το καλοκαίρι όταν τα φορτία είναι πολύ περισσότερα. Άρα, δεν έχουμε διασύνδεση σωστή, δεν έχουμε ενέργεια σωστή. Τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τροχοπέδεις να ανάπτυξη ενός τόπου. Και θα συνεχίσω πάλι με παραδείγματα. Δεν μπορεί να προσδοκάς να ανεβάσεις την πόλη σου τη Μυτιλήνη όταν όλα αυτά τα χρόνια που έχουν έρθει τόσα χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα ΕΣΠΑ, τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και να μην έχουμε βάλει σαν άμεση προτεραιότητα τόσο οι βουλευτές μας όλων των κομμάτων, αλλά και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, ότι δεν αντέχει η Μυτιλήνη ένα εμπορικό λιμάνι μέσα στην καρδιά της, μέσα στην καρδιά του αστικού ιστού, ούτε το επιβατικό. Και μάλιστα λιμάνια τα οποία έχουν χωροθετηθεί στο χώρο που σήμερα προσωρινά λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών, το ΚΙΤ. Θέλω λοιπόν να πω ότι ανάπτυξη θεωρητικά και με εργάκια δεξιά και αριστερά για να χαϊδεύουμε αυτιά ή να κάνουμε μικροχάρες σε ψηφοφόρους μας δεν νοείται. Και συνεχίζω. Δεν μπορεί να διατίθενται τόσα λεφτά, γιατί να σας πω κάτι, μόνο το φράγμα Τσικνιά κοστίζει αυτή τη στιγμή στη Λέσβο 110 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα έλεγα όμως ότι καλό είναι το έργο, αλλά να έχει προηγηθεί, παραδείγματος χάρη, η κατασκευή της νότιας παράκαμψης, η οποία θα έβγαζε, θα αποσυμφορούσε γενικά όλη την κίνηση από το αεροδρόμιο προς το υπόλοιπο νησί, έτσι και όχι μόνο στην πόλη. Ένα έργο το οποίο είναι κόστος 45 εκατομμυρίων ευρώ, το λέω για να συγκρίνουμε τα 110 με τα 45, και το οποίο καρκινοβατεί και έχει πραγματικά γίνει γεφύρι της Σάρτας τα τελευταία 25 με 28 χρόνια. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ανάπτυξη όταν αυτός ο περίφημος δρόμος, ήμουν νιός και γέρασα, που θα συνέδεε το Πλωμάρι με τα Βατερά, σήμερα με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και τις δυνατότητες που έχει η επιστήμη της διάνοιξης δρόμων, ακόμα και τούνελ, δεν γίνεται για άλλους λόγους. Όχι γιατί το κόστος είναι μεγάλο, αλλά γιατί κάποιοι στενόμυαλοι σκέπτονται ότι αυτό δεν θα συμφέρει σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Είναι ένα έργο που το ακούω από τότε που ήμουν 30 χρονών, που κατέβηκα πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Χάσαμε τις μεγάλες ευκαιρίες που προηγήθηκαν με τα πρώτα ΕΣΠΑ και παλεύουμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουμε οδικούς άξονες μεγάλους, όπως είναι ο οδικός άξονας που ευτυχώς ολοκληρώνεται και τελειώνει και αναφέρουμε στον δρόμο Καλονής Ιγρίου, αλλά κολλάει το μεγάλο έργο ο οδικός άξονας, παραδείγματος χάρη, Αγίας Παρασκευής Καλονής Πέτρας Μόλιβου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όταν μιλάς για ανάπτυξη θα πρέπει να έχεις τις βασικές υποδομές προκειμένου να εξασφαλίσεις τις προϋποθέσεις να έρθει η ανάπτυξη. Και κάτι άλλο για να κλείσω, γιατί το πλατιάσαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό θέμα, πάει με το δημογραφικό που σας είπα και το οποίο δημογραφικό πάει με την ανάπτυξη και τη συγκράτηση του πληθυσμού. Βίωσα ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου τον αγώνα που έκανε ο Δήμος και ο Δήμαρχος να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την πρώτη ιαματική πηγή του Πολυγνήτου. Ήρθε ένας επενδυτής, ο οποίος είναι Λέσβιος και αγαπάει αυτόν τον τόπο, για να κάνει το πρώτο βήμα στον ιαματικό τουρισμό. Μιλάμε για ιαματικό τουρισμό και ιαματικές πηγές που σε άλλα κράτη του κόσμου, θα έλεγα Κεντρική Ευρώπη, Κύπρος, Ιταλία, για να πάμε κοντά σε εμάς, είναι πηγές πραγματικά πλούτου.
με νέες θέσεις εργασίας και με πληθυσμούς οι οποίοι συγκρατούνται μόνο και μόνο από το θερμαλισμό. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος να επενδύσει τα χρήματά του. Μπήκαν 500 τριπλοποδιές. Δεν θέλουμε την πρόοδο. Δημιουργούμε συνέχεια προβλήματα. Δεν είμαστε φιλικοί στις επενδύσεις. Δεν ξέρω πότε αυτή η φιλοσοφία και αυτή η αρρωστημένη μάλλον φιλοσοφία θα πρέπει να τερματιστεί τόσο από τη βάση η οποία αναδεικνύει τους ηγέτες της, είτε είναι πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, είτε δευτεροβάθμια, είτε κεντρική πολιτική σκηνή, πότε θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να αφήσουμε να εμπιστευτούμε τις επενδύσεις και να στηρίξουμε με κάθε μέσο αυτές τις επενδύσεις που σίγουρα θα δώσουν θέσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι επί Δημαρχίας Βουνάτσου ήρθε ο Ρόκας για να επανέλθω στην ενέργεια που είναι σημαντική, για να προτείνει την διασύνδεση του νησιού μας με την υπηρετική Ελλάδα και τη σταμάτησαν αυτή τη μελέτη και δεν προχώρησε, που θα είχε αλλάξει κυριολεκτικά ενεργειακά το τοπίο του τόπου μας. Όχι μόνο εδώ, αλλά είπαμε και στη Λίμνο, αλλά και στον Αϊστράτη που είναι το πράσινο νησί αυτή τη στιγμή που προχωράει η υλοποίηση αυτού του πραγματικά αισιόδοξου προγράμματος, που θα είναι το πρώτο πράσινο νησί αναφορικά στην αυτονομία ενέργειας και γενικά της ζωής, ο Άγιος Ευστράτιος. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας αυτό το τομέα για να πούμε και άλλα πράγματα, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Με το κυριότερο ποιο? Το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι βουλευτές, σε οποιοδήποτε χώρο και αν ανήκουμε, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, ότι σε μερικούς βασικούς τομείς πρέπει να είμαστε γροθιά. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα πραγματικής ανάπτυξης του τόπου και να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Ή αν θέλετε να μην έρχεται αυτός που εκλέγεται τώρα να αναθεωρεί ό,τι έκανε ο προηγούμενος και να έχουμε αυτές τις αλλαγές που πάνε πάντα σε βάρος των συμφερόντων του τόπου. Δημογραφικό λοιπόν, ανάπτυξη, υγεία. Υπάρχουν οριζόντιες πολιτικές και στην υγεία. Και η κυβέρνηση, ένας από τους βασικούς στόχους που θέτει στην τετραετία που μπαίνει, είναι πραγματικά η αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων της χώρας και των κέντρων υγείας. Προσλήψεις και άλλων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και γενικά η ενίσχυση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας όλης της χώρας. Είναι ένας βασικός, είναι ένας από τους τρεις πυλώνες. Οι άλλοι δύο είναι η αύξηση των εισοδημάτων του λαού μας, δηλαδή μισθών και συντάξεων, και το τρίτο είναι η δημόσια υγεία. Υπάρχει λοιπόν η οριζόντια πολιτική. Εγώ δεν θα σταθώ στην οριζόντια πολιτική. Υπήρξα διοικητής του νοσοκομείου Μυτιλήνης και θα σταθώ στα προβλήματα που έχει τούτο το νοσοκομείο, που έχει άριστο επιστημονικό προσωπικό και νοσηλευτικό και δώσαν τη μάχη, παραδείγματος χάρη, της πανδημίας του κορονοϊού με μεγάλη επιτυχία. Θα πω όμως ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε βασικές ειδικότητες γιατρών. Παραδείγματος χάρη, η Λίμνος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα με τον αναισθησιολόγο. Και ένα χειρούργο έχει. Ειδικότητες οι οποίες είναι σοβαρές. Ειδικότητες οι οποίες σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα αν ελείπουν, διότι αυτός που δεν μπορεί να πάει στον Ευαγγελισμό θα πάει στο Ιπποκράτιο ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Αλλά εδώ είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τι πρέπει να γίνει, όσες προκηρύξεις και αν βγάζει ο διοικητής των νοσοκομείων μας εδώ και στη Λίμνο για να καλύψει τις θέσεις και δεν έρχονται, αλλά περνάνε άγωνοι διαγωνισμοί. Πρέπει να επιδοτηθούν, και η Νέα Δημοκρατία το έχει ξεκινήσει, να δοθούν κίνητρα σε νέους επιστήμονες να έρθουν στην παραμεθόριο και να συστρατευθούν στον αγώνα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσα από νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα. Χωρίς κίνητρο όμως δεν θα έρθει κανένας γιατρός με 1.200 ευρώ το μήνα να καλύψει μια θέση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, είτε είναι θέση ογκολόγου, είτε είναι θέση στο αιμοδυναμικό. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για το αιμοδυναμικό, είναι πολύ σημαντικό, για να δείξω τις αναγκαιότητες ειδικοτήτων που δεν υπήρχαν παλιά και σήμερα υπάρχουν, αλλά με το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων, όπως του Νικολαίδη στο ογκολογικό και του Μίλκα, του Τάσου στο αιμοδυναμικό.
θέλω να το πω αυτό, γιατί παρέχονται φοβερές υπηρεσίες και σε αυτούς τους τομείς, χωρίς να παραγνωρίζω τι κάνουν όλοι οι άλλοι γιατροί του νοσοκομείου μας, πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα. Και το κίνητρο το οποίο έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση των 1.800 ευρώ πλέον του βασικού μισθού, που είναι τα 1.200, δίνει την δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να έρθουν και να δουλέψουν στα νοσοκομεία μας. Άλλος, όσες οριζόντιες πολιτικές και να εφαρμοστούν, όσες θέσεις και να προκυρήσουν τα νοσοκομεία προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικότητες που λείπουν, δεν θα έρθει κανείς και δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον για κάλυψη. Θα είναι προσωπικές λύσεις. Και δεν μπορούμε πάντα να προσδοκούμε ότι θα έρχονται άνθρωποι που έχουν τη φιλοσοφία της απόλυτης προσφοράς και με στερήσεις θα έρθουν για να κάνουν καριέρα σε ένα παραμεθόριο νησί όπως τούτο. Πρέπει λοιπόν και η δημόσια υγεία αναφορικά με τα νοσοκομεία σε αυτά τα παραμεθόρια νησιά να έχει συγκεκριμένες πολιτικές πάντα με τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν χωρίς φιδό. Γιατί είναι απόλυτη ανάγκη ο Λέσβιος πολίτης, ο Λίμνιος, ο Αγιοστρατήτης να μείνει στον τόπο του. Είναι εθνική επιταγή να γίνει κάτι τέτοιο. Και το θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να δοθούν περισσότερα χρήματα σε αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε ακόμα καλύτερα νοσοκομεία. Γιατί πραγματικά και το νοσοκομείο μας εδώ στη Μυτιλήνη αλλά και στη Λίμνο είναι καλά νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά με ελλείψεις σε προσωπικό, το οποίο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και της κυβέρνησης, εάν δεν δοθούν κίνητρα, δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν. Μου είπατε λοιπόν ποια είναι τα θέματα. Σας είπα δημογραφικό, ανάπτυξη, ενέργεια, τουρισμός, δημόσια υγεία. Και κυρίως να δώσουμε στους ανθρώπους που έρχονται να επενδύσουν το πλαίσιο και τη στήριξη ώστε να έρθουν να επενδύσουν. Και όχι να φεύγουν από τον τόπο μας απογοητευμένοι. Το επόμενο ερώτημα είναι ποια είναι τα δικά σας πλέον εκτίματα εναντί των συνυποψηφίων σας που αποτελούν κίνητρο για τον κόσμο να σας ψηφίσει. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο έχω την τιμή να συμμετέχω, είναι ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο με άξιους ανθρώπους, δοκιμασμένους στα κοινά, και από μόνο του αυτό το ψηφοδέλτιο αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τους συνυποψηφίους μου. Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου, άρα θα περιοριστώ σε κάποια στοιχεία τα οποία σηματοδοτούν τη δική μου παρουσία όλα αυτά τα χρόνια εδώ και δεν σε καμιά περίπτωση να αποτελούν μομφή για τους άλλους συναδέλφους. Θα έλεγα λοιπόν ότι εγώ ζητώ τη στήριξη των συμπολιτών μου, γιατί έχοντας γεννηθεί το 1960 και διάγοντας το 63ο έτος της ηλικίας μου, μπορώ να καυχηθώ ότι από αυτό τον τόπο έχω λείψει μόνο τα 6-7 χρόνια των σπουδών μου και του πρώτου σκέλους της στρατιωτικής μου θητείας. Δηλαδή, μιλάμε ότι τα 55 χρόνια από τα 63 χρόνια της ζωής μου είμαι σταθερά δημότης, Πολυχνήτου αρχικά και Μυτιλήνης στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να καυχηθώ ότι ξέρω τα προβλήματα αυτού του τόπου από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ μπορώ να νιώσω περισσότερο από τον καθένα τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα απέναντι σε ένα γείτονα που από το 1974 που ήμουν 14 χρονών και ήταν η πρώτη επιστράτευση, έχω μάθει ότι απέναντι έχουμε κάποιον που μας επιβουλεύεται. Μπορώ να το νιώσω γιατί δεν έχω φύγει δευτερόλεπτο από εδώ. Σας είπα πόσο λίγο διάστημα έχω φύγει. Δεύτερον, ως κύτταρο αυτής της κοινωνίας είμαι από τους τυχερούς. Ναι, βάζω αυτό το επίθετο στον εαυτό μου, τους τυχερούς που κατάφερα δουλεύοντας εδώ να κάνω οικογένεια εδώ και να είμαι και από τους τυχερούς πατεράδες που κατάφερα να κρατήσω τα παιδιά μου εδώ κάτω από άσχημες συνθήκες όπως αυτές που σας περιέγραψα πριν. Διότι δεν υπάρχουν, δεν έχουμε εξασφαλίσει συνθήκες ώστε τα παιδιά μας να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο που αγαπάνε και αγαπάμε όλοι μας. Γιατί δεν υπάρχει κάτοικος αυτού του νησιού να μην είναι ερωτευμένος με αυτόν τον τόπο. Άρα η δύναμη δική μου, πέρα από τη γνώση, η οποία προκύπτει από εμπειρία, ενασχόληση με τα κοινά τα τελευταία ενεργά, τα τελευταία 30 χρόνια. Στην αρχή, ως πρόεδρος νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, επί αειμνίστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ως δικηγόρος επί 38 χρόνια. Μάχημης δικηγορίας.
γνωρίζοντας τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία αναδεικνύονται και μέσα στις αίθουσες αυτών των δικαστηρίων. Είναι πραγματικά σχολεία, γιατί από εκεί περνάει όλη η κοινωνία, κρίνονται τα πάντα. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησα τον τομέα της δημόσιας υγείας ως διοικητής του νοσοκομείου, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι που πονάει το νοσοκομείο. Εγώ μπορώ να νιώσω τι σημαίνει να μην μπορείς να καλύψεις τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν διακοπές εδώ στο νεφρό, γιατί υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή, ο άλλος για να έρθει να κάνει διακοπές, αν είναι νευροπαθής, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι στον τόπο που πάει θα μπορεί να έχει και το καλοκαίρι και στην αιχμή της τουριστικής περίοδου τη δυνατότητα να κάνει αιμοκάθαρση. Μπορώ να γνωρίζω καλύτερα από πολλούς συναδέλφους το τι είναι αυτό που λέγεται δημόσια υγεία στη Μυτιλίνη ή στη Μύρινα. Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση είδα τι είναι αυτά που πονούν τον κόσμο, τι θέλει ο κόσμος για τον τόπο του. Άρα, με το χαρακτήρα που έχω, θα μου το επιτρέψετε αυτό να το πω, διότι αυτό είναι το θετικό μου και το αρνητικό μου. Δεν έχω μάθει ποτέ να μασάω τα λόγια μου. Δεν έχω συμβιβαστεί στη ζωή μου για τα πιστεύω μου. Είμαι ένας άνθρωπος που δυναμικά θα διεκδικήσω με τους συνδημότες μου αυτό που πιστεύω ότι δικαιούμαστε και μπορώ να υποσχεθώ, είναι η μόνη υπόσχεση που μπορώ να δώσω, γιατί δεν έχουμε μαγικά ραβδάκια, ότι δεν θα συμβαστώ μπροστά στην προσπάθεια να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου. Και είναι επιτακτική ανάγκη να μην χαθεί άλλος χρόνος. Ο τόπος αυτός είναι απόλυτη ανάγκη να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει μπροστά όπως μπροστά θέλουμε να πάει ολόκληρη η Ελλάδα. Πολύ περισσότερο εμείς όμως που είμαστε εδώ στην άκρη και έχουμε ένα μεταναστευτικό το οποίο ήρθε για να μείνει και το οποίο είναι άλλος ένας υβριδικός πόλεμος που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενεργοποιήσει ένας κακός γείτονας. Και δεν αναφέρομαι για το λαό. Αναφέρομαι για αυτούς που κουμαντάρουν τις τύχες αυτού του λαού. Γιατί όπως αγαπάμε εμείς την ειρήνη, το ίδιο αγαπάνε και οι γείτονες την ειρήνη. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς και διαφορετικές διεκδικήσεις. Άρα θα πρέπει να πούμε ότι αυτό μπορεί να με διαφοροποιεί κατά ελάχιστο και να δίνω τη δυνατότητα στον συμπολίτη μου να κρίνει σε αυτά τα στοιχεία που τα θεωρώ απόλυτα αναγκαία προκειμένου μια φωνή καθαρή, δυνατή και ασυμβίβαστη να εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτού του τόπου στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχοντας μιλήσει γενικά για πολιτικές που αφορούν το νησί μας και τα νησιά μας γενικότερα του νομού, τα τρία νησιά, θα έλεγα γενικότερα τις εξής σκέψεις που θέλω να εκφράσω και στο φιλόξενο μέσο σας. Είναι γεγονός ότι οι κυβερνήσεις κρίνονται από αυτά τα οποία, ή μάλλον οι παρατάξεις, προκειμένου να γίνουν κυβερνήσεις, κρίνονται από αυτά που λένε πριν τις εκλογές και από αυτά που κάνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας εφόσον εκλεγούν. Σήμερα, για να μην πάμε παλιότερα, να σταθούμε στις δύο αυτές τελευταίες τετραετίες. Τη μια τετραετία που κυβέρνησε ο Αλέξης ο Τσίπρας και την τετραετία που κυβερνά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Να θυμηθούμε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο πίστεψε ο ελληνικός λαός, κάτι μνημόνια που θα σχιζόντουσαν με ένα άρθρο και με μια διάταξη, κάποιες αγορές που θα χόρευαν στους ρυθμούς που θα παίζανε η δική μας πολιτική και είδαμε στη συνέχεια να πηγαίνουν 9 μήνες χαμένοι, να πηγαίνουμε σε ένα τρίτο μνημόνιο γιατί οι πειραματισμοί Βαρουφάκη Τσίπρα κόστησαν 96 δις στην οικονομία της Ελλάδας και οδήγησαν σε ένα τρίτο μνημόνιο. Είδαμε να πειραματιζόμαστε ψάχνοντας συμμάχους στην Κεντρική Αμερική ή στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού. Ψάχναμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε ξανά δραχμές. Ψάξαμε την περίπτωση να βγούμε από την Ευρώπη. Φτάσαμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα το οποίο έβγαλε ο ελληνικός λαός όχι και το έκαναν κάποιοι ναι. Πήραν δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσουν και πήγαμε στον νόμο Κατρούγκαλου που διέλυσε τις συντάξεις των ανθρώπων με την προσωπική διαφορά
άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πάρουν αύξηση όλα αυτά τα χρόνια λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και να πούμε ότι αν τα πρώτα δύο μνημόνια κόστησαν στο συνταξιοδοτικό μειώσεις 30 δισεκατομμυρίων όπως το αποδέχονται όλοι, στη συνέχεια ο νόμος Κατρούγκαλου κόστησε στους συνταξιούχους 75 δισεκατομμύρια από τις μειώσεις αυτές. Είδαμε να μπαίνουν φόροι παντού εκτός από τον αέρα. Τον αέρα δεν τον φορολογήσαν πραγματικά. Αυτά όλα οδήγησαν στον ελληνικό λαό να μην δώσει ξανά ευκαιρία στον Τσίπρα. Τρίτη ευκαιρία. Απ' την άλλη είδαμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος μείωσε 50 φόρους και εισφορές, να μην τα λέμε όλα, είναι γνωστά αυτά το τι έχει κάνει. Διαχειρίστηκε αυτές τις μεγάλες κρίσεις, διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό. Και θέλω να πω για το μεταναστευτικό ότι από το Φεβρουάριο του 2020, όταν κράτησε ο Εύρος και κρατήσαμε και εδώ στη Λέσβο εμείς, γιατί φυλάξαμε σύνορα, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχει καμιά σχέση η εικόνα του τότε με το σήμερα. Ή αν θέλετε και το πρώτο εννιάμινο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ίδιο με του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 20 η κατάσταση ήταν τραγική. Σήμερα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καταστάσεις. Σήμερα είχα την χαρά να περάσω από το ΚΙΤ και να το επισκεφτώ. Δεν είχα ξαναπάει στο ΚΙΤ. Πέρναγα απ' έξω αλλά δεν είχα μπει. Είδα αυτό το οποίο είχα συνειδητοποιήσει, ότι για πρώτη φορά υπάρχει έλεγχος, ότι ο πληθυσμός δεν είναι χωρίς να γνωρίζουμε πόσος είναι, πού ανέρχεται όπως ήταν τότε σε μια άναρχη μόρια. Ότι όλοι μπαίναν με κάρτες, ελέγχονταν, υπάρχει τάξη, υπάρχει ασφάλεια. Δεν έχει καμιά σχέση ο πληθυσμός των 25.000 με τις 2.500, γιατί 2.500. Σήμερα είχαμε 96 εισρωές, σήμερα. Συγκεκριμένα, κάτι σημαίνει αυτό. Φυλάμε τα σύνορα. Άλλαξαν τα πράγματα. Άρα, αυτό το οποίο θέλω να ζητήσω και να πω είναι ο ελληνικός λαός και οι συμπολίτες μας που μας ακούν να συγκρίνουν το τι είπανε αυτοί που κυβέρνησαν από το 2015 μέχρι το 2019 με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τι λέγανε τότε και τι κάνανε στα 4,5 χρόνια που κυβερνήσανε, και να θυμηθούν τι είπε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τι έκανε μέχρι σήμερα. Εάν με ρωτούσες γιατί να ταξινομήσω ή να βάλω σε προτεραιότητα τους λόγους για τους οποίους, όχι απλά επειδή είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν δημότης αυτού του τόπου, σαν πολίτης του Βορείου Αιγαίου, γιατί θα ψήφιζα για δύο λόγους ας πούμε, όχι για τους πολλούς που θα μπορούσα να πω, τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα δυο. Ότι νιώθω περήφανος γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρή. Γιατί το πόσο ισχυρή είναι φάνηκε με τους συμμάχους τους οποίους καταφέραμε να έχουμε στο άρμα μας δίπλα. Και αναφέρομαι στη Γαλλία, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά τόσο δυνατό σύμμαχο δίπλα μας, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ και τόσους άλλους, άλλα κράτη τα οποία στέκονται δίπλα στην Ελλάδα. Και νιώθω και στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα είναι μπροστάρης και είναι ισότιμος εταίρος. Δεν είναι πλέον επέτης. Είναι ισότιμος παίκτης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισχυρή Ελλάδα λοιπόν εμένα σαν Έλληνα που εξασφάλισε ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πρώτος λόγος. Ένας λόγος ο οποίος είναι τόσο ισχυρός όσο ισχυρό ήταν το μήνυμα που έδωσε ένα κογκρέσο ολόκληρο μισή ώρα να χειροκροτά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μια τόσο ισχυρή χώρα η Ελλάδα σήμερα, όπως η ισχυρή Ελλάδα φάνηκε με έναν Υπουργό Εξωτερικών που μέσα στο παλάτι του Τούρκου έθεσε για πρώτη φορά στην ιστορία μας τα θέματα που μας απασχολούν, στα θέματα που μας απασχολούν με την Τουρκία, χωρίς να διστάσει να πει αλήθειες και φέρνοντας σε αμηχανία τον Τούρκο ομολογό του. Ισχυρή λοιπόν Ελλάδα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, είμαι περήφανος γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ τις τραγικές εικόνες που ζήσαμε το μεταναστευτικό της προηγούμενης κυβέρνησης των ανοιχτών σύνορων, πάνω απ' όλα, εξάλλου δεν πίστευαν ποτέ ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, αυτή την κατάσταση με τις πιλωτές στα πάρκα μας, δυστυχισμένους ανθρώπους να στιβάζονται και παιδάκια μέσα στους δρόμους, η μόρια με αυτό το χάος που επικρατούσε με το σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή και αυτοί που ζούμε εδώ ξέρουμε και το νιώθουμε
ότι έχουμε μπει σε μια σταθερή τροχιά που θα μας οδηγήσει σε αυτό που όλοι προσδοκούμε. Σε μια καλύτερη Λέσβο πέρα από την Ελλάδα, καλύτερη Λίμνο, ένα καλύτερο Άι Στράτη. Πάντα ισχυρή και κυρίως με τόλμη σε γερές αποφάσεις. Τι να πω τώρα, να πω ότι σαν Χατζικομνηνός υπέβαλα τον Απρίλιο ύστερα από 45 χρόνια δουλειάς. Γιατί είχα και, ξέρεις, εγώ έχω κόψει ένσημα ακόμα και στη χημική βιομηχανία το χρόνο που σπούδαζα. Δουλεύοντας στα λοιπάσματα της Τραπετσόνας. 45 χρόνια δουλειάς στα 62 μου χρόνια, υπέβαλα αίτημα συνταξιοδότησης την 1η Απριλίου πέρσι και μέσα σε ένα μήνα πήρα προκαταβολή. Όχι εγώ, όπως παίρνει ο καθένας. Και να συγκρίνω ότι κάποιοι υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης το 16 και έπρεπε να έρθει το 22 για να εκαθαριστεί η σύνταξή τους και να βγουν στη σύνταξη. Ψηφιακό κράτος, υπηρεσίες. Έχουμε φυσικά και παθογένειες. Τα τέμπη πληγώνουν. Είναι οι παθογένειες του ελληνικού κράτους. Παθογένειες οι οποίες είναι σε άμεση προτεραιότητα να εξαλειφθούν την καινούργια τετραετία μέσα στις άλλες προτεραιότητες που έχει θέσει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας. Παθογένειες χρόνων που έσκασαν σε μια βραδιά στην τραγωδία των Τεμπών. Και εκεί αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Σκύψαμε το κεφάλι. Δεν είπαμε, δεν ψελίσαμε δικαιολογίες. Σκύψαμε το κεφάλι για να δουλέψουμε για να μην ξανασυμβούν τέτοια τραγικά περιστατικά. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο με την κάλυψη όλων των ελλείψεων που υπάρχουν, αλλά κυρίως με την αξιολόγηση του ελληνικού κράτους, με την αξιολόγηση των υπαλλήλων μας. Ένα θεσμό που τον ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία ξεκινώντας από την εκπαίδευση, αλλά θα τον εφαρμόσει σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Διότι η αξιολόγηση θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν ανεύθυνοι και ανίκανοι σταθμάρχες που μπορεί ανά πάσα στιγμή, όσο καλή και να είναι η τεχνολογία, να οδηγήσουν σε τραγικά δυστυχήματα. Γιατί και εκεί είναι ευθύνη του κράτους. Διότι η έλλειψη αξιολόγησης οδηγεί και ανθρώπους που δεν έχουν την αξία και την δυνατότητα να υπηρετούσουν το σκοπό για τον οποίο διορίζονται σε θέσεις οι οποίες μπορεί να κρίνουν ανθρώπινες ζωές. Να μην ξαναζήσει λοιπόν ποτέ η Ελλάδα τέτοιες τραγικές στιγμές. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους είμαι πραγματικά περήφανος που για τρίτη φορά είμαι υποψήφιος βουλευτής με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τις δύο πρώτες φορές δεν εξελέγει βουλευτής, αν και ήμουν δεύτερος πίσω από ένα άξιο στέλεχος όπως ο Γιάννης Γιαννέλης, γιατί ο εκλογικός νόμος ο τότε στο πρώτο κόμμα έδινε 2 έδρες, στο δεύτερο κανένα, καμία. Και τότε η Νέα Δημοκρατία, τη δεκαετία του 90, ήταν δεύτερο κόμμα. Πρώτο κόμμα βγήκε για πρώτη φορά επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή, οπότε τότε εγώ ως δήμαρχος πλέον Μυτιλίνης, η θέση μου η δεύτερη καλύφθηκε από την εξαίρετη συνάδελφο τη Χριστιάνα την Καλογύρου, η οποία μαζί με τον Γιαννέλη τότε εκπροσώπησαν στη Βουλή αυτό το νησί και αυτό το νομό. Πιστεύω λοιπόν ότι τούτη η τρίτη φορά, με τη βοήθεια του Θεού, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πιστεύω ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Αλλά αυτό το οποίο είναι το σημαντικό είναι στη δεύτερη κάλπη, αν όχι στην πρώτη, η Νέα Δημοκρατία να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, αυτοδύναμη, για να μπορεί με τόλμη, ταχύτητα, να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που απομένουν για να πάμε μπροστά και να συνεχίσει η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, τα νησιά μας, στη σταθερή πορεία που έχουν ξεκινήσει από το 19 μέχρι σήμερα.